Γεια σε όλους! Είμαι ο Νίκος. Είμαι η Ανθή. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Γιατί είμαι σκοντά. Έτσι μου άρεσε. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο που θα σας δείξουμε είναι πώς κάνουμε μεταφορά από το αμαξίδιό μου στη θέση του συνοδηγού. Για να πάμε τις πόρτες μας. Γρήγορα, ωραία. Γρήγορα, εντάξει. Όσο μπορούμε. Τώρα γρήγορα είναι. Τώρα, αφού είμαστε Ferrari. Τώρα είναι λιγότερο από 5 λεπτά, οπότε το λέμε γρήγορα, έτσι. Στην αρχή, καμία ζωή. Σχέση. Καφεδάκι, έτσι. Τσιγάρο, λες και γεια στο γείτονα. Αφού δεν καπνίζεις. Εντάξει, λέμε, εντάξει. Άμα καπνίζεις. Okay. Και λοιπόν, ναι, σήμερα θα σας δείξουμε ουσιαστικά την εξέλιξη και διαδικασία του να φτάσουμε να είναι η μεταφορά του Νίκου από το αμαξίδιο στο αυτοκίνητο λιγότερο από 5 λεπτά και... Είναι πολύ βάρβαρο το 5 λεπτά. Σε πολύ λίγο χρόνο. Σε πολύ λίγο χρόνο. Εντάξει. Και ουσιαστικά να μην χρειάζεται βοήθεια για τη μεταφορά αυτή. Στην παρούσα φάση το μόνο που κάνουμε... Χρειάζεται βοήθεια είναι ότι σου βάζει κάποιος το αμαξίδιο μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά τη μεταφορά την κάνει πλέον μόνος του. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να δείτε το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλο αυτό το ταξίδι. Στην αρχή χωρίς καθόλου συμμετοχή από τον Νίκο και τώρα πλέον μόνο με συμμετοχή από τον Νίκο, τότε... Μείνετε μαζί μας και συνεχίστε να το βλέπετε το βίντεο αυτό. Stay tuned. Λοιπόν, το πρώτο βιντεάκι που τραβήξαμε ήταν μέσω πανδημίας στην Ελβετία, στο κέντρο αποκατάστασης, μια εβδομάδα πριν φύγω για Αθήνα. Σωστά. Και ήσουν μόνος σου. Και ήμουν μόνος. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Εντάξει, είχα την ησυχία μου, μην τη το πείτε όμως. Πλάκα κάνω. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν φύγουμε για Αθήνα, που είχε πέσει η πανδημία και δεν αφήναν κανένα να μπει μέσα. Και στο κέντρο αποκατάστασης ήμουνα στον 4ο με 5ο μήνα, αν θυμάμαι καλά, μετά το ατύχημα. Και η πρώτη φορά, όπως όλα τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος που έχουμε το κλιπάκι είναι γιατί ήθελες να έχεις, επειδή δεν ήμουν εκεί, ναι, να έχεις ένα βίντεο για να μπορώ να το δω εγώ είτε κάποιος άλλος πώς που θα ήθελε ναι, να σε βοηθήσει για το πώς... Αυτό είναι δυνατό στην αρχή ειδικότερα που δεν μπορούσες να βοηθήσεις εσύ. Οπότε η εμπειρία μου σαν πρώτη φορά στο αμάξι χωρίς καθόλου δική μου προσπάθεια ήταν με τη βοήθεια τριών ατόμων. Ένας με έβγαζε από το αμαξίδιο, ο ένας έμπαινε από τη θέση του οδηγού και στο βιντεάκι θα δείτε πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Τα συναισθήματα της πρώτης φοράς ήταν πολύ περίεργα, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που είχα κάτσει εκτός αμαξιδίου. Είχα κάτσει σε μια άλλη θέση που με είχαν τρομοκρατήσει αρκετά και μου λέγανε όταν κάθεσαι σε μια άλλη θέση να κουνιέσαι. Οπότε με είχαν τρομοκρατήσει, μην κάνω κοκκινίλες και πρέπει να κουνιέσαι και να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά για να φεύγει η πίεση από το ίδιο σημείο. Και να μην κάνεις κατακλήσεις. Επίσης, το ένα σημαντικό ήταν... Επειδή δεν έχω την κοιλιακή χώρα τους μυς μου, ήμουνα σε μία φάση έτσι και ήταν πολύ άβολο. Και ένιωθες ότι θα πέσεις. Και ένιωθες ότι θα πέσω μπροστά και μάλιστα μου είπα να βάλω τη θέση του οδηγού λίγο πιο πίσω την πλάτη. Τέτοια tips. Η δεύτερη εμπειρία μας στο αμάξι ήταν στην Αθήνα. Ήταν το βιντεάκι που είχαμε βγάλει για το vlog. Το είχαμε βάλει σε γρήγορα και τώρα σε γρήγορα μάλλον θα το βάλω. Σε γρήγορα. Ναι, θα το βάλουμε σε γρήγορο. Ήτανε η μεταφορά με τη βοήθεια της Ανθής. Έχοντας δει το προηγούμενο βίντεο και έχοντας πάρει μια γεύση. Μια μεγάλη εμπειρία, ναι. Και με τη βοήθεια του κάμεραμαν, του Βαγγέλη, του φίλου μας, που μας βοήθησε πολύ εκείνη την ημέρα και ψυχολογικά και σκηνητικά και στατιωριακά και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ελληνικούρες. Ναι. Και τέλος πάντων, έχοντας δει το βίντεο αυτό, που στην αρχή μπορώ να πω ότι με τρομοκράτησε ιδιαίτερα και περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Γιατί φαινόταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πραγματικά ήταν. Και έχω να πω ότι τώρα που το βλέπω αυτό το βίντεο,
Παιδιά, δεν βαριέμαι, δεν βαριόμουν να κινηθώ. Απλά δεν μπορούσα. Εντάξει, να το σημειώσω, γιατί φαίνεται ότι είμαι χυμένος στο αμαξίδιό μου και βαριέμαι να κουνηθώ. Όχι, δεν βαριόμουν να κουνηθώ, απλά δεν μπορούσα. Και με τον καιρό έχεις γίνει και πιο δυνατός, έχεις μάθει περισσότερο το σώμα σου και έχεις μάθει και πολύ σημαντικό να δείχνεις στους άλλους τον τρόπο που μπορούν να σε βοηθήσουν. And positive energy. Ναι, οπότε έτσι η δεύτερη φορά ουσιαστικά που έχουμε το βιντεάκι και προσπάθεια που είχαμε βγει έξω πρώτη φορά από το κέντρο αποκατάστασης και κάναμε τη μεταφορά αυτή. Τώρα αν δείτε ξεκούμποτο το παντελόνι του Νίκου είναι γιατί ξεχνάει μετά να μας πει να το κουμπώσει. Οπότε συγγνώμη για οποιοδήποτε πλάνο φαίνεται το βρακί του, αλλά εντάξει. Η δεύτερη φορά ήταν πρώτη φορά για μένα, οπότε αρκετά δύσκολη. Και όμως δεν μας πτώησε αυτό και το ξανακάναμε άλλες φορές, δεν έχουμε τα κλιπ δυστυχώς και έγινε ευκολότερο. Και στη συνέχεια... Μετά από 10 μήνες από το ατύχημα, αποφασίσαμε να πάμε στην Κομωτινή και εκεί ξεκίνησε το ωραίο story, το πώς θα μπαίνεις μέσα στο αμάξι ως το γίνεται πιο αυτόνομα. Με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή Στέλιου και με τις υποδείξεις του εργοθεραπευτή Σταύρου και με τα πολλά μεγάλα tips που μας έδωσε ο αγαπημένος μας Ανδρέας Στρατικόπουλος, καταφέραμε που είναι και εκείνος τετραπληγικός. Σιγά σιγά, πολλή προσπάθεια και με μεγάλη βοήθεια από τα παιδιά, ξεκίνησα να κάνω τη μεταφορά μου αρκετά αυτόνομα. Όχι αρκετά, καθόλου, στα βήματα. Καθόλου, στα βήματα. Ναι. Σιγά σιγά. Του δείχνανε τον τρόπο ουσιαστικά. Ναι. Και εκείνος σιγά σιγά... Έβρισκα τα πατήματά μου σιγά σιγά. Έχοντας και... πάρει κάτι από εκείνους, έβρισκες το δικό σου τρόπο να το κάνεις. Λίγο απ' όλα. Η διαδικασία αρχικά, τα βήματα που σιγά σιγά έκανα αυτόνομα τη μεταφορά ήταν. Το πρώτο πράγμα ήταν να βγω λίγο πιο έξω τη λεκάνη από το αμαξίδιο και να βάλω τα πόδια κάτω. Μετά μου έβαζε η Ανθή την σανίδα και μετά εγώ πλάγιαζα στην πόρτα βασικά και έδινα δύναμη στα χέρια να μπω μέσα. Και μετά μου έβαζε κάποιος άλλος τα πόδια στην πρώτη φάση. Όταν πια γυρίσαμε στη Ρόδο. Όταν γυρίσαμε στη Ρόδο, μετά από πόσο καιρό. Μετά από κάνα μήνα γυρίσαμε, δηλαδή στους 11 μήνες, ξεκίνησες να το δουλεύεις και το έκανες βήμα-βήμα. Ναι, ξεκίνησες να κάνεις τη μεταφορά μόνος σου, όμως μέχρι κάποιο καιρό, μερικούς μήνες μετά, έβαζε κάποιος άλλος τα πόδια σου μέσα. Μετά το επόμενο βήμα ήταν να βάζω τη σανίδα μόνος μου και να κάνω τη μεταφορά. Που αυτό μου πήρε αρκετό καιρό για να το κάνω. Και το tips που έχω να δώσω σε αυτό είναι που μεταφέρω όταν βγάζω τη λεκάνη μου έξω, προσπαθώ να βγάλω το σώμα μου, η λεκάνη να περιστραφεί προς τα έτσι. Αυτό με έχει βοηθήσει εμένα περισσότερο. Γενικά πολύ σημαντικό το ότι δεν μπορείς να το κάνεις με την πρώτη. Ναι. Πρέπει να βάζεις ένα στόχους, στόχο, να τον καταφέρνεις και μετά να πηγαίνεις παρακάτω. Να αφομοιώνεις το κάθε στάδιο για να νιώθεις και σίγουρος και μετά να πηγαίνεις στο επόμενο. Μετά από βοήθεια και της Ανθής και μετά από τα φιλαράκια μου, σιγά σιγά έβαζα το αριστερό μου πόδι μέσα μόνος μου. Μετά από 1,5 χρόνο μπορώ να πω ότι μπορώ να μπω αυτόνομα, ναι. Χωρίς να κουραστεί κάποιος βασικά να με βάλει μέσα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, που... Μπορώ να το κάνω μόνος μου και με τη βοήθεια του οδηγού μπορώ να βάλω το αμαξίδιο μέσα και να πάμε τις βολτάρες μας, να συνεχίσουμε τη ζωή όπως την αφήσαμε. Μπορεί 5 λεπτά πιο αργά, αλλά θα φτάσουμε. Ναι, οπότε απολαύστε το βίντεο το πιο πρόσφατο που βγάλαμε πριν από μερικές ημέρες που ο Νίκος... Που την έβγαλα για date. Που βγήκαμε για date. Και ο Νίκος ουσιαστικά εξηγεί ενώ κάνει τη μεταφορά το πώς την κάνει. Σήμερα μετά από 19 μήνες θα σας δείξουμε τον τρόπο μεταφοράς, πώς έχει εξελιχθεί και πώς σε λίγα λεπτά, κάτω από 5 λεπτά πλέον, μπαίνουμε μέσα στο αμάξι. Μοναδικά τοποθετούμαστε όσο πιο μέσα γίνεται στο αμάξι, στην πόρτα βασικά, βάζουμε δεξί φρενάκι, εδώ αριστερά. Είμαστε και λίγο πίσω για να μην κοπανάει το πόδι μπροστά. Βγάζουμε τη λεκάνη μας πιο έξω.
αριστερό μου γάντι για να μπορώ να πιάσω πιο εύκολα τη σανίδα. Χρησιμοποιώ και το δεξί για να τη βάλω πάνω στο αμαξίδιό μου. Χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου να μπουν στις τρύπες. Σηκώνω το δεξί πόδι όσο πιο πάνω γίνεται και γέρνω όλο μου το σώμα στα δεξιά. Τοποθετώ τη σανίδα όσο πιο μέσα γίνεται. Βάλουμε πάνω στην πόρτα για να στηριχτώ και να έχω πιο πολύ δύναμη, επειδή δεν έχω δύναμη στον κορμό. Βάζω το δεξί μου χέρι πάνω στο πλαϊνό και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τοποθετώ μετά το χέρι μου αριστερό στη θέση. Δεύτερο. Πες κάτι καλέ. Πάω να βάλω τα πόδια μέσα. Βάζω το αριστερό πόδι μέσα. Βοηθάει και το αριστερό μου χέρι πόδι. Βάζω όσο πιο μέσα γίνεται. Παίρνω μετά το δεξί. Ξανά με τη βοήθεια του χεριού. Λίγο σε αυτήν εδώ την θέση. Βάζω τη σανίδα. Και την τοποθετώ στο πλάι. Και όταν με το καλό πάρουμε το αμάξι μας, θα βάζουμε και το αμαξίδιο μέσα που θα θέλει και εκεί προπόνηση. Προς το παρόν τώρα το βάζει η Ανθή. Παίρνω λοιπόν εγώ το αμαξίδιο. Γιατί? Δεν πειράζει. Το χάλασε. Δεν πειράζει, θα του βγει βράδυ, θα ξαναδείξω. Παίρνω λοιπόν εγώ το αμαξίδιο. Κλείνω εγώ την πόρτα με αυτόν τον τρόπο. Πάμε εδώ πίσω. Ανοίγω το πορτμπαγκάζ. Βγάζω το μαξιλάρι και το τοποθετώ μέσα. Έχει μείνει έτσι. Ο Νίκος ξέχασε τη μάσκα του. Ανεβάζω το καψάκι. Το ταψάκι. Στη συνέχεια αυτό εδώ σπάει και μαζεύει έτσι. Και μετά βάζω το μαξίδιο μέσα. Τρόπος που βάζω τη ζώνη μου είναι ο εξής. Πιο πολύ ώρα να βάλεις τη ζώνη από το να μπεις μέσα. Συνήθως μου τη βάζει η Ανθή, αλλά μερικές φορές το παλεύω και μόνο. Σου τη βάζει η Ανθή. Λοιπόν, αυτό ήταν το μέλλον. Θα δείξουμε και πώς μπαίνει
βγαίνουμε. Και πώς βγαίνουμε και πώς μπαίνει στη θέση του οδηγού, γιατί είναι λιγάκι διαφορετικό. Προς το παρόν είμαστε με το δικό μου αυτοκίνητο, όταν θα πάρει και ο Νίκος το δικό του, τότε θα δείξουμε και για του οδηγού όταν θα το κάνουμε perfecting. Τα tips που έχω να δώσω για τη μεταφορά είναι πολύ υπομονή. Πρέπει όταν το κάνεις να το απολαμβάνεις, γιατί αλλιώς τα κλαις. Πριν κάνεις μια τέτοιου είδους μεταφορά, καλό είναι να έχεις πάει τουαλέτα, να έχεις κάνει ένα καθαριασμό για να σε βοηθήσει πιο πολύ το σώμα σου. Τι άλλο? Cheerleading, βέβαια. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν κακές μέρες. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις φτάσει σε ένα στάδιο θα είναι δεδομένο αυτό. Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Οπότε να μην το βάζετε κάτω. Το σημαντικό είναι να μπει και η σανίδα πάρα πολύ καλά. Επίσης, η σανίδα μου από κάτω έχω δύο σαν σφουγγαράκια να μην γλιστράει. Που είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά το practice makes perfect. Που σημαίνει ότι όσο πιο πολλές φορές το κάνεις, τόσο πιο καλά θα το κάνεις, τόσο πιο σίγουρος θα αισθάνεσαι. Επίσης έχω να πούμε ότι μεγάλο ρόλο παίζει το έδαφος που είναι έξω από το αμάξι. Το ιδανικότερο είναι να είναι στην ευθεία. Άμα είναι ανηφορικά ή κατηφορικά, αναλόγως βοηθάει ή δεν βοηθάει. Μετά έχει σχέση και ο τύπος του αμαξιού που πας να μπεις μέσα. Ναι, γιατί όσο το συνηθίζεις και όλα σε ένα αυτοκίνητο γίνεται και ευκολότερο. Ναι. Σε ένα SUV, δηλαδή πιο ψηλό, είναι βέβαια πιο δύσκολο να μπεις. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, σε να μπω σε ένα SUV πιο ψηλό, μπορώ απλά να κάνω τη μεταφορά και κάποιος να μου βάλει τα πόδια και ίσως, άμα είναι πολύ ψηλό, μπορεί να χρειαστεί και να μπει στη θέση του οδηγού για να με τραβήξει να μπω μέσα. Αλλά βέβαια η έξοδο σου είναι πολύ πιο εύκολη γιατί. Ναι, κατηφορικό και κάνεις το sliding. Αλλά ναι, ουσιαστικά εντάξει, να βρεις τον τρόπο και νομίζω ότι η πρώτη φορά πάντα σε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο είναι δύσκολη. Ναι. Αλλά είναι μεγάλη στα πατήματά σου. Μέχρι να βρεις τις διαφορές ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν ήταν η βιντεάρα μας για σήμερα και για αυτή τη βδομάδα. Όπως καταλάβατε, μιλάμε ελληνικά. Ναι, είπαμε να αλλάξουμε λίγο το ρεπερτόριό μας. Και για μας είναι κάτι καινούργιο, οπότε ελπίζουμε να το απολαύσατε το σημερινό μας βίντεο. Κρατιόμαστε να μην πούμε τα κλασικά outro που κάνουμε συνήθως. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε που είδατε το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, give it a big thumbs up. Subscribe to our YouTube channel. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Το κουδουνάκι, μην ξεχάσετε. Το κουδουνάκι. Και θα σας δούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας.